κούρια. Ειδικά μετανάστες, τέτοια ναι. Έχουμε αρχίσει να χτυπάμε εκεί, οπότε λίγο το μια ευθυγράμμιση θα βοηθήσει. Στο νούμερο 10, όπως λέγαμε, για να δούμε την είδηση καταρχήν. Οι άνθρωποι αυτοί θα για να πάρουν την αναγνωριστική απόφαση της περιφέρειας. Θα πάρουν λοιπόν την αναγνωριστική αυτή απόφαση, θα περάσουν, θα διασχίσουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρα, θα περάσουν απέναντι στον καφετζή, θα βγάλουν φωτοτυπία, αφού αφήσουν εδώ την αστυνομική τους ταυτότητα πρώτα στο γραφείο του υπαλλήλου, ναι. Θα φέρουν τη φωτοτυπία, θα εγκριθεί, θα επικυρωθεί από το πρωτόκολλο, θα πάρουν την ταυτότητα με τη φωτοτυπία την επικυρωμένη και εν συνέχεια θα πάνε στο ΚΕΠ για να στηθούν και πάλι στη σειρά προκειμένου να απογραφούν ηλεκτρονικά για να πάρουν το προνοιακό επίδομα. Χίλια χρόνια να μην το πάρουν αυτό το επίδομα, να τραβήξουν όλο αυτό το Γολγοθά. Τους είδαμε βέβαια τι Γολγοθά τραβούσαν οι άνθρωποι, η απόλυτη ξεφτύλα του Έλληνα πολίτη. Τις είδαμε τις εικόνες εχθές από το ΕΓΑΛΕΟ. Αλλά επειδή όλη αυτή η διαδικασία τέλος πάντων παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκόπιμα και κακοπροαίρετο ως ταλαιπωρία ή ως γραφειοκρατία. Αυτή η συνάδελφος από το κανάλι τώρα δεν μιλούσε πολύ καλά. Δεν ήταν δηλαδή, την είδα, την είδες πόσο ειρωνικά μιλούσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το ελληνικό κράτος με αυτό το σποτ σας εξηγεί ότι αυτή εδώ όλη αυτή η διαδικασία είναι τώρα με τη νέα τεχνολογία. Γι' αυτό είναι γι' αυτό λέγεται ηλεκτρονική απογραφή. Κατάλαβε, είναι digital. Η τεχνολογία βάζει επιτέλους τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία των πολιτών. Κάνε enter στη δημόσια υπηρεσία που σε ενδιαφέρει, πάρε χαρτσάκι από το ψηφιακό μηχάνημα αναμονής και περίμενε στην Q-Line. Δώσε την κυβερνομάχη σου με κανένα δυο hackers που πάνε να σου φάνε τη σειρά και όταν η οθόνη LED δείξει το νούμερό σου, πάρε την digital απόφαση του Υπουργείου και τρέχα στο απέναντι high-tech καφενείο για να τη σκανάρεις ψηφιακά. Ξανακάνε enter στη δημόσια υπηρεσία και ξαναμπες στην Q-Line του ψηφιακού πρωτοκόλλου για να θεωρήσεις ψηφιακά το γνήσιο αντίγραφο της digital απόφασης. Μετά κάνε upload στον δεύτερο όροφο με τον υπερσύγχρονο θάλαμο διακτηνισμού πολιτών και πάρε ψηφιακή υπογραφή από τον κυβερνήτη της δημόσιας υπηρεσίας. Ξαναμπες στο θάλαμο διακτηνισμού πολιτών, κατέβα στο ηλεκτρονικό περίπτερο και ζήτα από τον digital περίπτερα δύο διαστημικά χαρτόσημα για να τα κάνεις attack στη digital φωτοτυπία. Ξανακάνε enter στη δημόσια υπηρεσία και ξαναπάρε χαρτάκι για το ψηφιακό μηχάνημα αναμονής για να ξαναμπεί στην Q-Line έτσι ώστε ο αρμόδιος κυβερνοϋπάλληλος να κάνει confirm ότι όλα έγιναν σωστά. Αμέσως μετά πάρε το διαστημικό όχημα μεταφοράς και προσγειώσου στο ΚΕΠ για να ξαναμπεί στην Q-Line και όταν κάνεις approach στην διαστημική μονάδα ηλεκτρονικής απογραφής, ο αρμόδιος κυβερνοϋπάλληλος θα εισάγει με μαεστρία τα στοιχεία σου στους υπερσύγχρονους σερβερς του κράτους και έτσι το όνομά σου θα φανεί στην οθόνη του κρατικού υπολογιστή, θα εκτυπωθεί από τον διαστημικό εκτυπωτή και θα πας να στηθείς στην ουρά της τράπεζας για να πάρεις το επίδομά σου, έχοντας στα χέρια σου όχι ένα απλό χειρόγραφο χαρτί με τα στοιχεία σου, αλλά μια υπερσύγχρονη digital εκτύπωση σε έντονα ή πλάγια ή υπογραμμισμένα ψηφιακά στοιχεία και σε μια πληθώρα γραμματοσειρών της επιλογής σου. Συγχαρητήρια Έλληνα ταξιδιώτη του διαστήματος, η ηλεκτρονική απογραφή μόλις ολοκληρώθηκε. Ελληνικό κράτος. May the force be with you. May.